Σήμερα θα χτίσω το πιο έμπειρο draft. Δηλαδή θα διαλέγω πάντα τον πιο μεγάλο παίκτη σε ηλικία, που μάλλον αυτό τον καθιστά και τον πιο έμπειρο από όλους. Πάμε κατευθείαν στο draft, δίνω τα 300 FIFA points και αυτά εδώ πέρα είναι τα συστήματα. Θα πάω με ένα ωραίο και απαλό 4-4-2 flat, επειδή μου αρέσει κιόλας, και δώσε μου τον captain. Okay. Εντάξει, λογικά Morientes θα πάρουμε και σίγουρα είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Το 76 ο Morientes, ναι, δεν υπάρχει κάποιο τώρα μικρότερο. Θα πάρω τον Morientes και πάμε στον επόμενο striker. Δώσ' μου κάτι εδώ πέρα έτσι καλό. Όπα ρε, λες να πάρουμε Τζέκο εδώ πέρα. 94, 93, 93, 86 και 89. Παίρνουμε Τζέκο, εντάξει, προφανώς έχουμε μια φοβερή επίθεση, γεμάτη εμπειρία. Πριν συνεχίσω όμως με τον draft, θέλω να σας βάλω ένα challenge για αυτό το βίντεο. Θέλω να δω αν μπορείτε μέσα σε 24 ώρες να ξεπεράσετε τα 3.000 likes. Για να δούμε, θα το καταφέρετε. Αν έχεις βαρεθεί να παίζεις FIFA με μια ομάδα σαν αυτήν και προτιμάς μια ομάδα σαν αυτή, μπορείς να πας στην περιγραφή και να πατήσεις το πρώτο link που έχω για το U7Buy. Στο U7Buy μπορείς να αγοράσεις coins για όποια κονσόλα θέλεις, αξιόπιστα, γρήγορα και πάρα πολύ φθηνά. Αλλά πριν αγοράσεις τα coins, μην ξεχάσεις να γράψεις τον κωδικό HCG στο checkout για να πάρεις 5% έκπτωση. Πάμε στο left mid τώρα, επόμενη θέση για τον draft. Έχουμε ωραίες καρτούλες, λογικά θα πάρουμε Ljungberg. Θα είναι το πιο εμπειρικό draft ή θα είναι το draft με τους heroes τώρα? Εδώ ποιος είναι ο πιο έμπειρος τώρα? Το 90 ο Martin. Μάρτιν, δεν είμαι σίγουρος. Επόμενο CM, Έριξεν και Κρός. Το 92 ο Έριξεν, το 92 και ο Λουίς Αλμπέρτο, το 90 ο Κρός. Ο Μπεργκουά είναι το 91. Παραλίγο, αλλά παίρνουμε Κρός, δεν με χαλάει καθόλου. Για να δούμε τι θα πάρουμε εδώ πέρα. Έχουμε ωραίες καρτούλες. Θα ήθελα τον Κορέα, αλλά δεν νομίζω να είναι ο πιο έμπειρος. Ο πιο έμπειρος είναι ο Παλάσιος, δυστυχώς. Δώσ' μου έναν ωραίο εκεί πέρα. Κανσέλο, όπαρε. Και η καινούργια inform του Νούνο Μέντες. Το 94, 90, 91, 91 και 2002. Α, καλά. Παίρνουμε Γιούρι Μπερσίτσε. Πάμε πρώτο στόπερ από τα δύο. Ουφ. Ρωμανιόλη τον βλέπω έτοιμο να τον επιλέξουμε. 96, 95 μόνο. Περίμενα ότι είναι μεγαλύτερος. 97, 94 και 88. Ογκμπόνα δηλαδή, Δεν περίμενα ότι είναι τόσο μεγάλος ο Ογκμπόνα, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Επόμενο CB, δεν μας έχει δώσει καν καλές επιλογές στα CB. Γιατί? Παίρνουμε Bell. Το 91 που είναι. Τι είχα γίνει ρε? 97, 99, 97, 96 και 97. Παίρνουμε Ροζιέ. Εδώ είναι όλοι σχετικά νέοι, αλλά ο Ροζιέ παρόλα αυτά μάλλον είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Τερματοφύλακας τώρα. 90, 89, 92, 86 και ο Κάμπος το 66. Δεν ξέρω καν γιατί κοιτάω τις επιλογές όταν μου έχει πετάξει χείρο το πικ. Παίρνουμε Κάμπος και πάμε στα reserves. Δώσουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω, θέλω ωραία πραγματάκια. Για να δούμε, 95, 97, 98, 89 και 94. Παίρνουμε Βέλα, τον οποίο θα τον κρατήσουμε και στα reserves. Δεν μπαίνει βασικός, δεν χρειάζεται να το κοιτάω νομίζω. Donovan το 82 και προχωράμε στο επόμενο reserve, που εδώ πέρα έχουμε πολύ ωραίες καρτούλες και ελπίζω να πάμε για Λεβαντόφσκι. Το 87, 95, 97, 88, 89 και 87. Όχι ρε Λουίς Γκουστάβο, τι με έκανες εδώ πέρα? Για ένα χρόνο διαφορά δεν παίρνουμε Λεβαντόφσκι και παίρνουμε Λουίς Γκουστάβο εδώ πέρα. Τουρέ! Και είναι και η καινούργια η κάρτα, η World Cup. 95, 97, 91, 83 και 92. Εννοείται παίρνουμε γιαγιά Τουρέ, αλλά θα μπει αλλαγή κατευθείαν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έντεγκαρ το 98, 94, 97, 95. 81 ο Χουακίν. Θα τον βάλουμε παρόλα αυτά τον Χουακίν, μας βοηθάει με το chemistry. Για να δούμε τι θα δώσει εδώ πέρα. Χουανμί. Σίγουρα και αυτό. Το 93, 93 και ο Καράφος το 88 ο Σπίνα. Παίρνουμε ο Σπίνα που είναι το 88. Επόμενη αλλαγή. Για δώσε μου κάτι καλό. Εν τω μεταξύ δεν έχει δώσει και κάτι ακραίο σε επιλογές. Θα πάρουμε Αλέξ Σάντσες. Δεν μου έχει δώσει και τρελές επιλογές και δεν με βοηθάς αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον παίζει να πάρουμε Πάρτζι Σούγκ εδώ πέρα που είναι το 81 εννοείται. Αλλά είναι σε θέση που έχουμε ήδη παίκτη, οπότε δεν θα μπει. Επόμενη αλλαγή. Φελαϊνή θέλω full. Το 88, το 87 ο Φελαϊνή, 88, 91. 91. Αυτή η πεντάδα είναι γεμάτη εμπειρία, αλλά παίρνουμε Φελαϊνή. Δώσ' μου κάτι έτσι ωραίο. Σπινατσόλα το 93, Τσίλουελ το 96, το 96 και ο Τα, το 95 ο Κάρσντορπ και το 95 ο Σο, οπότε παίρνουμε Σπινατσόλα. Πάμε στην τελευταία επιλογή για άμυνα, η οποία είναι χάλια. Παίρνουμε Κότε. Και πάμε και στον τερματοφύλακα, που είναι και η τελευταία μας επιλογή για τον draft. Έχουμε πολύ ωραίες επιλογές. Εδώ βρήκε να μας δώσει, εννοείται. Στους τερματοφύλακες θα τους έδινε πού αλλού. Δείτε εδώ τι μου έχει δώσει και θα πάρω τον Αρμάνι. Πάμε να πάρουμε και τον manager. Σκέφτομαι για τον Kim Taevan.
Αλλά όχι, όχι. Θα πάμε για τον Ροντίνα. Τα έχει τα χρονάκια του. Έχει ζήσει πολύ. Και αυτό εδώ πέρα είναι το πιο έμπειρο draft. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να παίξουμε. Πρώτος αντίπαλος για τον draft και έχουμε και Αργεντινή supporter μάλλον στο Μουντιάλ. Οκ, ωραία μαδούλα. Σίγουρα καλύτερη από τη δικιά μας. Για να δούμε πώς θα πάει. Επίσης, οι αλλαγές που θα κάνω κάθε φορά που ξεκινάει παιχνίδι για να τις δείξω μία τώρα θα είναι να μπαίνω Τουρέ εννοείται εδώ πέρα. Φοβερά ξεκινήσαμε ρε. Τι γκολ ήταν αυτό που έφαγα. Ωχωχω, τι έβαλε ο Park Ji-sung. Τι τριβέλα ήταν αυτή. Τον έβαλα αλλαγή στον Χωακίν γιατί είχα ξεχάσει ότι είχα τον Χωακίν δεξιά και δεν χάμενα με αυτόν. Όχι. Πώς να τον κάνω ρε φίλε άμυνα το... Πώς να τον κάνω άμυνα τον Μπελέ με τον Ογκμπόνα που έχει 49 pace. Ναι, ναι ρε Τζέκο. 2-2, vamos. Ναι! Ναι ρε Τουρέ! Κούνησε και το τέρι με το μεταξύ. Εντάξει, το είχα σουτάρει από πριν, δεν είχα ιδέα ότι θα τον κουνήσει. Γιαγιά Τουρέ, 3-2 στο 60. Ναι! Ναι, έγινε βλακεία, 4-2. Εντάξει, μου έβαλε και αυτός ηλίθιο γκολ στην αρχή. Θυμάστε το πρώτο γκολ που με έβαλε. Μοριέντες! 5-2 με τριβέλα στην κλειστή γωνία. Και νομίζω πως τελειώνουμε το μάτς εδώ πέρα. 5-2 λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεύτερος αντίπαλος και έχουμε Ναβάς, ωραία άμυνα. Όπα ρε! Τώρα είμαστε δύσκολο. Τζέκο! Ναι ρε Τζέκο, και με το αριστερό 1-0 στο 14, πάρα πολύ νωρίς. Ναι! Ναι! 2-0 στο 19, πάμε λίγο. Ναι ρε Μοριέντες, βάλτο 3-0 στο 25 και ακόμα δεν έχουμε παύσει. Είμαι φουλ σίγουρος ότι απλά βλέπει την ομάδα μου και λέει τι γίνεται, θα τον κερδίσω. Έχει βάλει Mbappé μπροστά, έχει πετάξει τα πάντα μέσα αυτός. Τζέκο, το chip shot 4-0 στο 29 και ακόμα δεν έχουμε rage quit ρε φίλε, δεν ξέρω τι φάση. Τι φοβερή assist έβγαλε ο Τουρέ με το κεφάλι εδώ. Και ο Τζέκο πόσα γκολ έχει βάλει σε αυτό το μάτς, τι γίνεται. Επιτέλους έχουμε rage quit, έπρεπε να φτάσει το μάτς μέχρι το 70 ρε φίλε για να το πάρεις απόφαση. 5-0 είναι από το 30. Τέλος πάντων, ημιτελικός. Πάμε λοιπόν για ημιτελικό, Ντούντεκ στο τέρμα. Όχι ρε φίλε, πώς το έφαγα τώρα στο 2. Ναι, φανταστικό passing game και 1-1 ισοφαρίζουμε στο 20 λεπτό. Ναι Μοριέντες, όχι το κάρι, Τζέκο με τη δεύτερη, 2-1 στο 30, πάμε λίγο. Πώς την κράτησε ο Τζέκο έτσι την μπάλα και το έβαλε μετά ο Μοριέντες. Δεν έχω ιδέα πως έγινε αυτό ρε, δεν μπορούσα να πάρουν την μπάλα από το πόδι του Τζέκο απλά. Το έφαγα κατευθείαν. Τουρέ! Τι έκανα ρε, με τον Τουρέ κιόλας, με το CDM. Μοριέντες. Τζέκο! 5-2 στο 44, πάρα πολύ γρήγορα 2 γκολ. Τώρα τι έφαγα από τον Παππού Γκόμες. Την κολάρα πέταξε. Βασικά ο Κάμπος είναι τόσο μικροσκοπικός που δεν μπορεί καν να πιάσει την μπάλα. Έλα ρε, ο άλλος δεν μπορεί να πιάσει. Δεν μπορεί να πιάσει. Τζέκο στον Park. 6-4 και παίρνουμε ξανά προβάδισμα 2 γκολ. Πολύ έξυπνος Μοριέντες. Ljungberg με τα αριστερό. 7-4 και νομίζω πως σχεδόν καθαρίσαμε το παιχνίδι εδώ πέρα. Και τι, έχουν μπει 11 γκολ εντωμεταξύ. Τι φάση. Μοριέντες για να το τελειώσει το μάτς. 8-4, εντάξει τώρα 4 γκολ δεν θα φάω σε 7 λεπτά. Μοριέντες, κι άλλο! Απίστευτο, βάλαμε κι άλλο. Δεν σταματάω να βάζω γκολ σε αυτό το μάτς. Ξέρω εγώ, πάμε τελικό. Τελικός και ο αντίπαλος μας θα είναι αυτός εδώ πέρα, ο οποίος έχει Πελέ, Ριμπερί και Σμόλαρικ μπροστά. Μας έβαλε κεφαλιά ο Πελέ μόλις. Έλα ρε!
Καλά, αυτό δεν τον νικάμε ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες. Ναι ρε Μοριέντες, 2-1 στο 47. Δύσκολο μάτς, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι! Ναι! 2-2 στο 71. Πάμε λίγο ρε φίλε. Φανταστικός Μοριέντες. Ντόνοβαν! Ντόνοβαν! 3-2 στο 82. Δεν έχω δει πιο επική ανατροπή, αλήθεια σας λέω. Τι έβαλε! Και έχουμε και παύση στο 4-2 στο 87. Δεν έχουμε rage quit όμως. Α, το έχουμε! Έχουμε το rage quit. Τελικά η εμπειρία κερδίζει αυτό το draft. 4-2. Πραγματικά ο αντίπαλος ήταν απίστευτος, ρε. Ήταν φοβερός. Μας δίνει 25k και megapack. Πάρα πολύ ωραίο draft πάντως, έχω να πω. Ούτε board. Δεν μου έχει δώσει ποτέ καλά rewards φέτος σε draft, έτσι. Από αυτό το account. Πάντα βάζω FIFA points για να παίξω draft. Και τώρα FIFA points έβαλα. Megapack. Δώσε κάτι καλό εδώ, σε παρακαλώ, να βγάλω λίγα coins. Ούτε αυτό δεν είναι boards. Πώς να βγάλω coins? Όπως και να έχει, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο όπως το απόλαυσα κι εγώ. Και please, κάντε subscribe για να μπορώ να βάζω FIFA points κάθε φορά για να παίζω draft. Γιατί από ό,τι βλέπετε, τα rewards δεν είναι με το μέρος μου.